Συνάδελφοι, συναδέλφικες, κατατέθηκε στη Βουλή τη Δευτέρα το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2022. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ξεχάστηκαν για ακόμα μια φορά οι προσλήψεις προσωπικού και η ενίσχυση των υποδομών του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, ενώ τα κρούσματα παίρνουν πάλι την ανιούσα με ό,τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στις ζωές μας. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η κυβέρνηση τα δίνει όλα στους μεγάλους ομίλους, ενώ ταυτόχρονα ετοιμάζει νέο γύρο φοροεπίθεσης στο λαϊκό εισόδημα, στο εισόδημα των αυτοαπασχολούμενων. Τι προβλέπει ο προϋπολογισμός? Μείωση των φορολογικών συντελεστών μέχρι 50% για επιχειρήσεις που θα συγχωνευτούν. Οι συγχωνευμένες επιχειρήσεις θα καταβάλουν συμβολικό φόρο επί των κερδών τους μόλις 11%. Περαιτέρω μείωση του φορολογικού συντελεστή των λεγόμενων πράσινων επιχειρήσεων, εισηγμένων στο χρηματιστήριο, φορολογικά κίνητρα για την αγορά πράσινων ομολόγων και μετοχών. Επιπλέον, χαρακτηριστικές είναι και οι εκτιμήσεις για την πορεία του προγράμματος δημόσιων επενδύσεων του προϋπολογισμού, μέσω του οποίου θα χρηματοδοτηθούν οι επενδύσεις των ομίλων. Για την περίοδο από το 2022 έως το 2025 ανέρχονται συνολικά σε 28,25 δις. Την ίδια ώρα εμείς, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι εργαζόμενοι, θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε τις συνέπειες από αυτή την ενίσχυση των μεγάλων επιχειρήσεων, αφού γενικεύονται τα χαράτσια και η φορολογία. Η μάζα των φόρων αναμένεται το 22 στα 49,4 δις από 45,5 που ήταν, αύξηση δηλαδή 8,5%. Μεταξύ άλλων, με βάση τις εκτιμήσεις και τις προβλέψεις του πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής, ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων αναμένεται να ενισχυθεί στα 11,4 δις, αύξηση δηλαδή 12,8%. Παραπέρα, από την επόμενη χρονιά ο ΕΝΦΙΑ θα υπολογίζεται με βάση τις νέες διογκωμένες αντικειμενικές τιμές, οι οποίες εκτός από τον ΕΝΦΙΑ αποτελούν τη βάση υπολογισμού και για μια σειρά άλλα χαράτσια, όπως είναι οι φόροι κληρονομιάς, γονικές παροχές, μεταβιβάσεις, τα τεκμήρια φορολόγησης πάνω στην πρώτη κατοικία και διάφορα άλλα. Συνάδελφοι, συναδέλφιες, αποδεικνύεται και από το κρατικό προϋπολογισμό ότι τα όποια μέτρα στήριξης πήρε η κυβέρνηση είχαν ημερομηνία λήξης. Βάρθηκαν απλά και μόνο για να περιοριστούν οι αντιδράσεις που γέννησε η ίδια η δική της πολιτική στην υγεία και στην οικονομία. Η είσοδος στην ανάπτυξη δείχνει ότι μόνο τυχαίες δεν ήταν οι κοινικές δηλώσεις του Υπουργού κύριου Γεωργιάδη την προηγούμενη εβδομάδα. Τι είπε ο γυρολόγος των καναλιών? Ότι οι επιχειρήσεις με 2-3 εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν πρόσβαση στις τράπεζες και ότι τα πολύ διαφημισμένα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης που θα περάσουν μέσα από αυτές, μέσα από τις τράπεζες, θα δίνονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μόνο στην περίπτωση που αυτές έχουν συγχωνευτεί. Αν τις εξαγοράσουν δηλαδή μεγαλύτερες επιχειρήσεις, αφού αυτό γίνεται στην πραγματικότητα. Απροκάλυπτα η κυβέρνηση παραδέχεται ότι οι ανάγκες των αυτοαπασχολούμενων και των οικογενειών τους δεν χωράνε στην ανάπτυξη που διαφημίζουν. Στο όνομα δήθεν της στήριξης της μεσαίας τάξης, η κυβέρνηση παίρνει μια σειρά μέτρα που είτε αφορούν απευθείας τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, είτε πιο δυναμικές μεσαίες επιχειρήσεις. Η σημερινή κυβέρνηση συνεχίζει το έργο το προηγούμενο. Μνημόνια, χαράτσια, φορολογία, νόμοι για τις κατασχέσεις, όλα αυτά τα βαρύδια είναι και σήμερα εδώ, παρά τους πανηγυρισμούς για την είσοδο στην ανάπτυξη. Ο ένας έχτιζε πάνω στα πεπλεγμένα του προηγούμενου. Το ξύλωμα της κυριακάτικης αργίας, ας πούμε, είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα.
Συνάδελφοι, συναδέλφοι, η κυβέρνηση αρνήθηκε να προχωρήσει σε οποιοδήποτε μέτρο ουσιαστικής και μόνης στήριξης για τους επαγγελματίες. Ούτε ένα ευρώ δεν διέγραψε από τα χρέη που μας έχουν φορτώσει όλες οι κυβερνήσεις. Χρέη σε τράπεζες, σε εφορία, ΕΦΚΑ, που η ίδια η πολιτική της κυβέρνησης εκτείναξε την προηγούμενη χρονιά με τα περιβόητα άνοιξε κλείσε την ατομική ευθύνη που έλεγε και διάφορα άλλα. Δεν μείωσε ούτε ένα ευρώ την φορολογία των ατομικών επιχειρήσεων. Αρνήθηκε να καταργήσει τα άδικα χαράτσια του ένφια και του τέλους επιβεβαίωματος. Αρνήθηκε να κατοχυρώσει το αφορολόγητο όριο στις 12.000 ευρώ, όπως άλλωστε ίσχυε πριν από την πρώτη οικονομική κρίση. Αρνήθηκε να επιδοτήσει τις ασφαλιστικές μας εισφορές προς το πρώην ΟΑΕ. Την ώρα που οι μεγάλες επιχειρήσεις ευεργετούνται πολλαπλάσια από τη μείωση κατά 3 μονάδες των εισφορών των εργαζόμενων. Για τις λαϊκές ανάγκες δεν υπάρχει φράγκος, συνάδελφοι. Λεφτά υπάρχουν μόνο για νέα κέρδη των μονοπωλίων. Εκεί πηγαίνουν όλες οι χρηματοδοτήσεις των δισεκατομμυρίων που εξασφαλίζουν ο ένας πίσω από τον άλλο οι ανυπεξιακοί νόμοι. Αυτή είναι η πολυδιαφημιζόμενη επιστροφή στην ανάπτυξη. Περισσότερη ανταγωνιστική και ελεύθερη αγορά, που στο όνομά της στενάζουν οι αυτοαπασχολούμενοι αλλά και όλα τα λαϊκά στρώματα. Ποια ανάπτυξη για όλους ευαγγελίζεται η κυβέρνηση, αλήθεια? Όλα τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης έχουν γίνει απλησίαστα από την ακρίβεια. Πού είναι το φθηνό ρεύμα που έλεγε ο Χατζηδάκης? Αυτοί δεν λέγανε ότι με την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την απολιγνητοποίηση την πράσινη ενέργεια θα έχουμε φθηνό ρεύμα? Πώς θα βγει τώρα ο χειμώνας που έρχεται με τους λογαριασμούς του ρεύματος στο Θεό που ήδη μας έχουν έρθει και στα σπίτια και στα μαγαζιά μας? Η επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ αδειάζει τις τσέπες μας. 700 ευρώ τουλάχιστον χρειάζονται για νίκη, ρεύμα και κοινόχρηστα. Το εισόδημά μας, το εισόδημα της κριτικής πλειοψηφίας των μικρών και των αυτοαπασχολούμενων έχει μειωθεί αισθητά μετά τις απανωτές κρίσεις. Κλονίζεται το σύνολο των αναγκών διαβίωσής μας. Πώς θα πουν οι πληρωμές σε τράπεζες, δέκο, προμηθευτές, εφορία? Πώς θα πληρωθούν τα φροντιστήρια των οικογενειών και των παιδιών μας? Δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ για να βγούμε τσιμά-τσιμά. Το άγχος, τα χρέη, το κυνήγι να βγει ο μήνας και η ανασφάλεια είναι σταθερά στοιχεία της καθημερινότητάς μας. Μεγάλο κομμάτι συναδέλφων εξακολουθεί να μην μπορεί να πληρώσει τα τρέχοντα έξοδα και ταυτόχρονα να πληρώνει και τα προηγούμενα χρέη. Οι πληστηριασμοί και οι κατασχέσεις είναι στην ημερήσια διάταξη και προβάλλουν σαν φιλιά για χιλιάδες συναδέλφους. Ο Οκτώβριος, οι αμέσως επόμενοι μήνες, θα είναι δύσκολοι. Σκάνε όλες οι πληρωμές και οι αναστολές και οι τζίροι μας κινούνται σε πολύ χαμηλές πτήσεις. Τώρα χρειάζεται να υψωθεί τείχος αντίστασης. Οι χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι στην Αττική πρέπει και μπορούν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Φτάνει πια με τη λαιλασία στο εισόδημα και τη ζωή μας. Στις κυβερνήσεις και στα μονοπόλια που υπηρετούν χρειάζεται να απαντήσουν μαζικά, αγωνιστικά, οργανωμένα οι χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι που υποφέρουν. Δεν πάμε βήμα πίσω από τις διεκδικήσεις μας, δεν πάμε βήμα πίσω από τις ανάγκες μας. Εδώ αξίζει να πούμε μια κουβέντα για την πλειοψηφία των ΓΕΣΕΒΕ και ΕΣΕΕ. Ακόμα και σήμερα λιδωρούν και την έννοια του αγώνα και της πάλης. Κύριοι, σας λέμε ξεκάθαρα, ξέρουμε ότι έχετε λιώσει τις στόλες σας από Υπουργείο σε Υπουργείο. Πηγαινοφέρνετε πλαίσια προτάσεων που περιλαμβάνουν σχεδόν τα πάντα. Και θέσεις για τις μεσαίες επιχειρήσεις για να παζαρεύετε με κάθε κυβέρνηση και ορισμένα αιτήματα των αυτοαπασχολούμενων για να καθησυχάζετε τις αγωνίες μας. Καμία συνδικαλιστική ηγεσία δεν μπορεί να γίνει υπηρέτης δύο αφεντάδων. Ή θα υπηρετεί τα συμφέροντα
μιας ομάδας μεσαίων επιχειρήσεων με αναπτυξιακές προοπτικές και μερίδιο στη μονοπόληση ή θα υπηρετεί την πλειοψηφία των αυτοαπασχολούμενων που πληρώνουν τα σπασμένα της μονοπόλησης και των αντιλαϊκών πολιτικών. Εμείς είμαστε με τους δεύτερους. Γι' αυτό εμείς είμαστε σήμερα εδώ και αυτοί είναι στα σπίτια τους. Κάθε αγωνιστής, συνδικαλιστής, κάθε συνάδελφος χρειάζεται να προσπεράσει τη θεοκοπημένη λογική της πλειοψηφίας που σκοπό έχει να βάλει την αγωνιστική διεκδίκηση στον πάγο. Έχουμε πια πείρα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Καταλαβαίνουμε ότι για να ακουστούμε πρέπει να δυναμώσει η φωνή μας. Εδώ και τώρα πρέπει να δυναμώσει η αγωνιστική διεκδίκηση. Ενωμένη, συλλογική πάλι και δράση, οι βορειοπαλαιστές αυτοαπασχολούμενοι, οι επαγγελματίες, οι βιοτέχνες, οι έμποροι, συνεχίζουμε τον αγώνα πιο δυναμικά για ουσιαστικά και μόνιμα μέτρα ανακούφισης. Είναι η μόνη διέξοδος για να ορθώσουμε εμπόδια στην πολιτική που μας οδηγεί στην ανασφάλεια και στο λουκέτο. Μπροστά στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται, κάθε καθυστέρηση, κάθε αναπολή στην ανάπτυξη της συλλογικής δράσης είναι ζημιωμένα. Ο μοναχικός δρόμος της ατομικής λύσης οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε αδιέξοδο. Χρειάζεται να μπουν στο προσκήνιο οι πραγματικές μας ανάγκες, οι δίκαιες διεκδικήσεις μας. Τα αγωνιστικά σωματεία είμαστε μπροστά στις διεκδικήσεις των αυτοαπασχολούμενων. Δεν υποτιμάμε τίποτα. Σε κάθε μικρό ή μεγάλο, κλαδικό ή τοπικό πρόβλημα παίρνουμε αγωνιστικές πρωτοβουλίες. Δεν θα τους περάσουν οι σχεδιασμοί τους. Προειδοποιούμε την κυβέρνηση. Οι αυτοαπασχολούμενοι, οι μικροί επαγγελματίες, έμποροι, βιοτέχνες, αυτοκινητιστές της Αττικής έχουμε φωνή και το αμέσως επόμενο διάστημα θα ακουστεί πιο δυνατά, πιο καθαρά, πιο μαζικά. Συνεχίζουμε πιο αποφασιστικά. Κανένας μόνος του. Ένας για όλους και όλοι για ένα.